και του Έρντογκαν. Νομίζω είναι σήμερα μια καινούργια φάση η οποία θα καταλήξει στην λειτουργία. Η Αγία Σοφιά θα λειτουργήσει. Αυτό το υπόσχομαι. Εδώ δεν είναι μόνο αν θα λειτουργήσει η Αγία Σοφιά. Εδώ είναι αν θα απελευθερωθεί η θρησκεία μας από το ζυγό των 558 χρόνων. Η Αγία Σοφιά θα λειτουργήσει. Θα κάνουν την πρώτη τους προσπάθεια να τη λειτουργήσουν μέσα στο πλαίσιο της κυριαρχίας τους. Θα προτείνουν να γίνει η λειτουργία από τους ανθρώπους οι οποίοι προσδιορίζουν, όπως κάνανε με την Παναγία Σουμελά. Θα προσδιορίσουν αυτοί την ημέρα, την ώρα, το άτομο που θα κάνει τη λειτουργία, αν θα γίνει μέσα και πώς θα γίνει. Είναι αυτό το οποίο είναι μέσα στην ψυχοσύνθεση των Τούρκων που πιστεύουν ότι η κατοχή συνιστά ιδιοκτησία. Μάλιστα. Αυτό οι δικηγόροι μας, οι οποίοι είναι οι ίδιοι που πήγανε στο Σκαμνί και δικάσανε την Τουρκία στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την υπόθεση της Λοϊζίδου. Ο Αχιλλέας ο Δημητριάδης είναι επικεφαλής της παγκόσμιας ενορίας της προσπάθειάς μας στο Στρασβούργο. Και θα είναι εδώ στις 20 για να συζητήσει το θέμα, ναι, τι μέλη γενέστε. Της νομικής ομάδας. Λοιπόν, αυτό το θέμα θα λυθεί. Δεν θα λυθεί όμως υπό τους όρους της Τουρκίας. Εμείς δεν θα δεχθούμε ποτέ κατοχική διακυβέρνηση. Εγώ δεν δέχομαι ότι ο Πρωθυπουργός, τον οποίο διόρισε ο Χίτλερ το 1942-43, από ό,τι ήταν Έλληνας Πρωθυπουργός. Έτσι δεν είναι? Άμα τον διορίζει ο υποκατοχής υπάρχων κηδεμόνας, δεν είναι ανεξάρτητο. Εμείς θέλουμε να απελευθερωθεί η θρησκεία μας. Εμείς θέλουμε ελεύθερη την Αγία Σοφιά ως ναό του Θεού. Έτσι χτίστηκε, έτσι καθηγιάστηκε. Απάνω στην Αγία Τράπεζα γράφει: χτίστηκε από τον Ιουστινιανό, εν ορθόδοξο χριστιανό. Ναι, βεβαίως. Καλά, δεν το συζητάει κανείς. Λοιπόν, οπότε... Δηλαδή, με συγχωρείτε, το ιστορικό μέρος, για μην τρώμε και την ώρα μας, είναι για να το συζητάνε με αγράμματους ανθρώπους, αναλφάβητους, το ιστορικό θέμα. Ότι δηλαδή η Αγία Σοφιά είναι τη κεφαλή της Ορθοδοξίας, δεν το συζητάει κανείς. Τώρα ήθελα ανάλογο να ρωτήσω. Ναι, ήθελα να πω μόνο ένα πράγμα, ναι, σε αυτό. Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει ήδη πει στην Τουρκία ότι η κατοχή δεν συνιστά ιδιοκτησία. Μάλιστα. Είπε στο θέμα της Λοϊζίδου, είπε στην υπόθεση του Φωκά που έκανε διαθήκη και δεν την τηρήσανε, πήρανε τα κτίρια του Φωκά και τώρα κέρδισε ο Δημητριάδης και άλλοι δικηγόροι, αξιόλογοι Έλληνες, την υπόθεση και θα τα δώσουν πίσω, ή χρηματικά ή τα ίδια κτίρια. Οπότε τις περιουσίες τις οποίες οι Τούρκοι πήρανε με την νομοθεσία που λέει αν είσαι Έλληνας δεν μπορείς να αφήσεις διαθήκη, πάνε στο κράτος τα κτίρια των παππούδων πολλών αυτών που ήταν στην πόλη ή μέσα στην Τουρκία, θα επιστρέψουν. Είναι 10.000 στα δικαστήρια σήμερα και όλες αυτές θα κερδιθούν από αυτούς που πήγανε. Μάλιστα. Το μόνο είναι ότι δεν μπορεί να τα κάνουν συνολική, γιατί το δικαστήριο είπε η κάθε μία έχει ξεχωριστή υπόσταση, οπότε πρέπει να πάνε ξεχωριστά. Επομένως θα πάνε ξεχωριστά. Δεν μου λέτε, κύριε Πρόεδρε, το θέμα τώρα, λέτε, το νομικό θέμα το κατάλαβα και το πολιτικό με ενδιαφέρει. Εσείς λέτε ότι η τελευταία εκλογή που έβγαλε πανηγυρικά πάλι Πρωθυπουργό και, εν πάση περιπτώσει, το κόμμα της δικαιοσύνης και της πρόοδου, έτσι λέγεται νομίζω, του Ερντογάν, συνιστά μία μεγάλη αλλαγή και μία μεγάλη, έτσι, βελτίωση στην πολιτική εκπροσώπηση διεθνώς της Τουρκίας. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι πολιτικοί έχουν υπερισχύσει αρκετά και ότι έχουν βάλει αρκετά στην πάντα το βαθύ κράτος των στρατιωτικών και των διπλωματών που μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι κυβερνούσε. Υπάρχει τέτοια, κατά τη δική σας πείρα λέω. Η δική μου η άποψη είναι ως εξής. Η Τουρκία πέρασε τρεις φάσεις ως κράτος μετά την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
η πρώτη της ήταν με την αγγλική καθοδήγηση το να εξοντώσουν την Ορθοδοξία από μέσα από την Τουρκία, γιατί φοβότανε την επιρροή της Ρωσίας ή την κατάκτηση της Ρωσίας. Ναι. Περάσανε τη φασιστική περίοδο, η οποία διήρκησε περισσότερα από τι διήρκησε στην Ιταλία και, και στη Γερμανία, η οποία ήταν η Ατατούρκ, η πριν του Ατατούρκ, η στρατιωτική ακροδεξιά άποψη των θεμάτων και της εθνικότητας. Εκεί βάζεται μέσα και τις γενοκτονίες που έχουν γίνει. Εγώ, για μένα δεν έγινε γενοκτονία πουθενά. Για μένα έγινε ολοκαύτωμα των Ορθοδόξων Χριστιανών. Από αυτά που έχω μελετήσει εγώ, μάλιστα, η γενοκτονία είναι ένας συγκεκριμένος όρος που πρέπει να αποδείξεις ότι υπήρχε σχέδιο να εξοντώσουν εθνικότητα. Δεν μπορεί να έχεις τους Πόντιους ως εθνικότητα, είναι Έλληνες. Α, έτσι. Λοιπόν, αυτό που έγινε όταν θα βγάλουμε όλα τα στοιχεία είναι ότι οι Άγγλοι προτείνανε στους Οθωμανούς να εξοντώσουν τους Ορθοδόξους. Η ανταλλαγή δεν έγινε βάσει εθνικοτήτων, έγινε βάσει θρησκείας. Επομένως έγινε το ολοκαύτωμα των Ορθοδόξων Χριστιανών. Θα τα δούμε όλα. Η τρίτη φάση. Λοιπόν, και η τρίτη φάση είναι αυτή η σημερινή. Αυτό όμως είναι δίκοπο μαχαίρι για την Τουρκία, για την Τουρκία και για τον Έρντογκαν. Γιατί τώρα είναι η Τουρκία και οι Τούρκοι πολίτες κάτω από μία ομπρέλα θρησκευτική. Οπότε το στίχημα για τον Έρντογκαν είναι το πώς θα μπορέσει να κρατήσει όλες τις εθνικότητες τις οποίες τις βαφτίσανε σε μία συγκεκριμένη θρησκευτική ταυτότητα, εάν αυτοί θα θελήσουν να παραμείνουν στην εθνική ταυτότητα ή να διαχωριστούν με την ίδια θρησκευτική ταυτότητα. Μάλιστα. Δηλαδή το πώς θα χειριστεί τους Κούρδους. Είναι 4,5 εκατομμύρια Γεωργιανοί οι οποίοι τους μετατρέψανε. Είναι εκατομμύρια Έλληνες οι οποίοι παραμείναν εκεί ως μουσουλμάνοι. Δεν λέγονται, λέει, είναι Τούρκοι, γιατί οι Άγγλοι τους είπανε να κάνετε πολίτες τους ανθρώπους άσχετα της θρησκείας και μετά να κάνετε απογραφή και να εξοντώσετε τους Ορθόδοξους. Αυτό έγινε από το 1852 μέχρι το 1955. Άμα διαβάσεις την ιστορική, ναι, αυτή διαδρομή. Λεπτό, επειδή τη διαβάζω την ιστορία. Μπράβο. Οι Εγγλέζοι, λοιπόν, από ό,τι γνωρίζουμε, ήταν αυτοί που για δικούς τους λόγους και δικές τους γεωπολιτικές επιλογές 100%. Είχαν τότε στην Επανάσταση βοηθήσει την Ελλάδα. Και το ξέρουμε γιατί το έκαναν, διότι ήθελαν να μην κυριαρχήσει, να κυριαρχήσει μάλλον, να βρίσκεται σε ένα σημείο ένα κρατήδιο που θα έφτιαχναν εκείνοι με την επιρροή τους στην Ελλάδα, δηλαδή μετά το 1827, ώστε να εμποδίσουν πάλι την κάθοδο της Ρωσίας προς τα θερμά ύδατα. Γιατί το 1858, μου είπατε, 52, έγινε αλλαγή αυτής της πολιτικής? Λοιπόν, τώρα... Και έχουμε τώρα τα... Τώρα κάνω την έρευνα, ναι, γιατί υπάρχουν αρκετά στοιχεία. Τώρα κάνω την έρευνα για αυτό το θέμα. Η δική μου πολιτική κατάληξη, γιατί εγώ πάντα μελετάω το θέμα από την πολιτική πλευρά, γιατί δεν υπάρχει κανένα άλλο, μόνο η πολιτική πλευρά. Συμφωνώ απολύτως. Αυτό που... Όλα τα θέματα είναι πολιτικά. Αυτά που έχω δει εγώ έχουν ως εξής. Ναι, μεν ένα κομμάτι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αποκόπηκε, ναι, το 1821 με το, ναι, 1826 να γίνει το κράτος που λέγεται Ελλάδα. Okay. Λοιπόν, οι Άγγλοι είπανε το 1838 στους Οθωμανούς Τούρκους πρέπει να γίνετε κράτος, γιατί αν δεν γίνετε κράτος και είστε τσιφλικάδες όπως είστε, οι Ρώσοι θα κατέβουν, θα σας πάρουν, εσωτερικά έχετε προβλήματα με τους Πασάδες σε διαφορετικά μέρη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Με αυτονομιστικές τάσεις τότε. Ακριβώς. Λοιπόν. Οπότε έχετε πρόβλημα, πρέπει να κάνετε κράτος, πρέπει να κάνετε πολίτες. Ξεκινήσαν το 1838 με σχέδιο ενός πρέσβη της Αγγλίας, Ρέτκλεφ, το σχέδιο να γίνει κράτος,
βάλανε αυτούς οι οποίοι είχαν γνώσεις κρατικές σε θέσεις και ξεκινήσανε να γίνει το κράτος που λέγεται Τουρκία. Μάλιστα. Δεύτερη φάση ήταν ότι το πρόβλημά σας δεν είναι οι Έλληνες. Το κάνανε, θα φτάσουν μέχρι ενός σημείου, το οποίο είναι εντάξει. Αυτή δεν είναι το πρόβλημά σας. Αυτοί δεν θα σας ανατρέψουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτοί οι οποίοι είναι που θα σας ανατρέψουν είναι οι Ρώσοι. Επομένως, μαζί με τη Γαλλία συμφωνήσανε να επιτεθούν κατά την επίθεση της Κρυμαίας, που έγινε ο μεγάλος πόλεμος στην Κρυμαία. Κρυμαϊκός πόλεμος. Ακριβώς. Επομένως, η επόμενη φάση μετά αυτής της μη νίκης, ούτε από τη μια μεριά ούτε από την άλλη, ήταν τώρα το πρόβλημά σας για να αποτρέψετε τη Ρωσία να ξανακατέβει και να παρέμβει και να επικρατήσει, και να επικρατήσει, είναι η εξόντωση της ορθόδοξου θρησκείας των Ορθοδόξων Χριστιανών μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και γιατί... Το πρώτο που θα κάνετε είναι την απογραφή. Οι πρώτοι, οι Σύριοι, οι Αρμένοι, οι Πόντιοι, οι Έλληνες εντάξει. Γενικά. Εντάξει, ωραία. Αυτός ήταν ο σχεδιασμός. Και επειδή έχουν γίνει πολύ Ρώσο-Τουρκικοί πόλεμοι, έτσι, το 1770 να θυμίσουμε ένα, ναι, ναι, ο οποίος ήταν και πολύ σημαντικός για την τότε χριστιανοσύνη, αλλά και για την τότε Ελλάδα, η οποία ακολούθησε και συμμετείχε σε αυτό τον πόλεμο, είχε κατέβει ο Ορλόφ με στόλο στο Αιγαίο και όλα αυτά, τέλος πάντων, συνθηκολόγησε ή μάλλον έκανε συνθήκη ειρήνης η τότε Εκατερίνη η Μεγάλη και οι Έλληνες έπεσαν στο λεπίδι των Τούρκων, αλλά ξαναεπαναστάτησαν το 1821. Δεν έχει σημασία, λέω το εξής τώρα. Σημασία έχει όμως ότι είχαν γίνει κι άλλοι Ρώσο-Τουρκικοί πόλεμοι και κάθε φορά που έχανε η Οθωμανική Αυτοκρατορία γινόταν μια συνθήκη και η χριστιανοσύνη και η Ελλάδα, όσοι ήταν τότε, είχε κάποια κέρδη. Όταν φτάσαμε σε αυτό το αμήν που μου λέτε τώρα, γιατί δεν επενέβη η Ρωσία, η οποία εν διάφορη περιπτώσει είχε και δικούς της λόγους γεωπολιτικούς και όχι μόνο χριστιανικούς, ορθοδόξου, θρησκείας χριστιανικής, για να παρέμβει και να τελειώνει αυτή η ιστορία. Πώς εξηγείται αυτό? Μια ισχυρή δύναμη. Αυτό δεν το γνωρίζω καθόλου. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω τι έγινε στη θρησκεία μας. Προσπαθώ να καταλάβω την πολιτική πλευρά της, γιατί έχουν γράψει ένα σωρό βιβλία της θρησκευτικής πλευράς. Ναι. Το πόσο κάθε πατριάρχης αγοραζόταν, από ποιον και ποιος έκανε και τι ήταν και όλα αυτά. Αυτά όμως τα στοιχεία δεν τα έχει βάλει κανείς την πολιτική εξέλιξη και την εθνική θρησκευτική ταυτότητα, το τι έγινε. Πρέπει να τα βρεις ένα-ένα και περισσότερα από τα στοιχεία είναι τώρα ανοίγουν σε περισσότερες χώρες, παραδείγματος χάρη, οι οποίοι κρατάγανε πολύ καλά στοιχεία, όπως η Αυστρία, όπως η Αγγλία και άλλοι. Επομένως προσπαθώ τώρα να βρω το τι έγινε και γιατί έγινε αυτό το ολοκαύτωμα, γιατί είπα πριν η γενοκτονία και το ολοκαύτωμα, η γενοκτονία, θέλω να... Το ίδιο πράγμα είναι. Λοιπόν, δεν είναι η γενοκτονία είναι ελληνική λέξη. Ναι. Όμως, πρώτη φορά που μπήκε στην παγκόσμια συζήτηση ήταν το 1934 από ένα Εβραίο Πολωνό, ο οποίος στα τότε Ηνωμένα Έθνη που υπήρχανε, ναι, είπε ότι προσέξτε, μπορεί να έχει γίνει γενοκτονία των Ελλήνων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και τον θεώρησαν τρελό. Ο πρώτος που είπε γενοκτονία. Από τότε υπάρχει, λέτε. Ορίστε. Ο όρος αυτός. Ο όρος, ναι, υπάρχει, ναι, από πρώτη τότε. Φορά το 1934. Μάλιστα. Οπότε μετά ασφαλώς οι Εβραίοι χειριστήκανε τον όρο ολοκαύτωμα, γιατί δεν υπήρχε αποδεικτικό στοιχείο όσον αφορά το Χίτλερ ότι είχε σχέδιο παγκόσμιας εξόντωσης των Εβραίων. Ήτανε ολοκαύτωμα όπου έβρισκε Εβραίο να κάνει αυτό το οποίο έκανε. Τώρα να πάμε λίγο πιο πέρα, Πρόεδρε. Ωραία, υπάρχουν πολιτικές πλευρές, διπλωματικές, γεωπολιτικές, οικονομικές και ούτω καθεξής, θρησκευτικές σίγουρα. Η Τουρκία, να ξέρεις, τα επόμενα 10 χρόνια θα είναι η μεγαλύτερη συζήτηση
Θα είναι το επίκεντρο συζήτησης, εννοείται. Θα είναι μεγάλη συζήτηση το πώς, τι μέλη γενέστε εσωτερικά της Τουρκίας και ιδιαίτερα με τη διακοπή των σχέσεών τους με το Ισραήλ. Ναι. Εσείς λέτε ότι αρχίζει μια φάση πολύ σημαντική για την Τουρκία και το μέλλον της. Με τη δική μου την άποψη είναι η πιο σημαντική. Γιατί ξέρετε, κυκλοφορεί. Μία, όχι κυκλοφορεί, συζητείται, άλλωστε αυτά συζητούνται όλα. Ότι η Τουρκία θα γίνει μία τοπική δύναμη, μεγάλη, η οποία θα παίζει ρόλο, κατά πάσα πιθανότητα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σαν μία τοπική δύναμη που θα παίζει ρόλο στο χώρο αυτόν εκεί, τον κρίσιμο γεωπολιτικά, και θα παίζει ρόλο και οικονομικό και πολιτικό και διπλωματικό κτλ. Έχει τέτοιο μέλλον? Αυτό ήθελε να διενέμει ο Υπουργός Εξωτερικών της. Αυτή είναι η φιλοσοφία, ότι θα γίνει η Οθωμανική Αυτοκρατορία χωρίς κυριαρχική και χωρίς επικράτεια. Αυτή είναι η σκέψη τους. Αλλά το Ιράν, το οποίο έχει συσχετίζεται με την θρησκευτική ύπαρξη του καθενός, τους επέβαλε να πάρουν διαζύγιο από το Ισραήλ. Εγώ σας λέω, επειδή γνωρίζω τα πράγματα στην Αμερική πολύ καλά, ότι όλα τα επιτεύγματα της Τουρκίας τα τελευταία 35 χρόνια είχαν σχέση με το λόμπι, το εβραϊκό λόμπι στη Ουάσιγκτον. Δεν είχαν καμία σχέση. Η απόφαση της Τουρκίας να κάνει συμφωνία με το Ισραήλ όσον αφορά το νερό του Εφράτη, για να μπορέσει να έχει τη γεωργία και να υπάρχει σήμερα που υπάρχει ως μία από τις πιο γεωργικές χώρες του κόσμου, αναλογικά μιλάμε, που μετέτρεψε την έρημο σε παράδεισο, έγινε επειδή έχει νερό από τον Εφράτη. Μάλιστα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είχαν οι σχέσεις τους, οι οποίοι ήταν αχώριστοι, ήταν δίδυμοι σε ό,τι γινότανε. Σίγουρα η πολιτική τους επιρροή στη Ουάσιγκτον δεν είχε καμία σχέση, γιατί είχαν μεγάλο λόμπι ή γιατί είχαν πολιτική επιρροή. Ποια ήταν η επιρροή τους? Η επιρροή τους ήταν οι αντιπρόσωποι στη Ουάσιγκτον του εβραϊκού λόμπι. Πολλοί από αυτοί, πολλοί φίλοι μου, μεγαλώσαμε μαζί στην πολιτική της Αμερικής και τα γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Οπότε το στίχημα τώρα είναι, αν μπορεί μόνη της, γιατί είναι μόνη της, να αντέξει την εσωτερική πίεση που θα υπάρξει, γιατί οι 35 φυλές οι οποίοι υπάρχουν, θα γνωρίζετε ότι Τούρκοι, πραγματικοί Τούρκοι, δεν είναι περισσότερο από 7% στην Τουρκία. Όλοι οι άλλοι είναι άλλες εθνικότητες που την χάνει να έχουν την ίδια θρησκευτική ταυτότητα, είτε την έχουν επιβάλει σε αυτούς, είτε την ασπαστήκανε εθελοντικά. Αυτό το θέμα είναι ότι εσύ... το πώς θα μπορέσεις αυτή την πίεση να αντέξεις. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι θα υπάρξει μία φάση κατά την οποία θα παιχθεί το μέλλον της Τουρκίας, μου λέτε τώρα, όχι με τις προοπτικές που ήταν πριν υπάρξει η ρήξη των σχέσεων με το Ισραήλ, έτσι. Θα είναι διαφορετική η πορεία, δηλαδή. Ακριβώς. Θα είναι διαφορετική. Το πόσο διαφορετική δεν είναι, δεν μπορούμε τώρα να την αναλύσουμε. Όπως δεν μπορούσε κανείς να προβλέψει την τύχη του Ασάντ ή του Καντάφη, ή των αλλωνών ηγετών. Του Μουμπάρακ και των άλλων, τον Αλή. Μην ξεχνάς ότι ο Μουμπάρακ ήταν το χρυσό παιδί της Δύσης όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα, επειδή μάλλον δεν θα προλάβουμε να πούμε τίποτα για την κατάσταση που επικρατεί τώρα στην Ελλάδα και τα προβλήματα, ίσως χρειαστεί κάποια άλλη εκπομπή, αλλά επειδή είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, πιστεύω, αυτή η κουβέντα εδώ, εσείς πιστεύετε αυτούς που λένε και ερμηνεύουν αυτή την απότομη και αλυσιδωτή, ας πούμε, αντίδραση των λαϊκών δυνάμεων στην Αίγυπτο, στην Τινησία, στην Συρία, στην Αλγερία, καλά λέω, στη Λιβύη και σε όλο αυτό το τόξο της Βορείου Αφρικής, εσείς πιστεύετε ότι είναι υποκινούμενοι ή έχουν οριμάσει συνθήκες ώστε αυτοί οι άνθρωποι να βρούνε μια δημοκρατία, μια ελευθερία και μια δημιουργικότητα και να ενταχθούν
στην παγκόσμια οικονομική κοινότητα με άλλους όρους. Δοθέντως ότι είναι πάρα πάρα πολύ κοντά. Εκεί που γίνεται και παίζεται η ιστορία της ανθρωπότητας, δηλαδή στη Μεσόγειο. Ας το δούμε και έτσι δηλαδή. Εσείς τι πιστεύετε ότι συμβαίνει? Η ηγεσία της Κίνας κατάλαβε νωρίς ότι πρέπει να γίνουν σημαντικές αλλαγές ή δάλλως σημαντικές αλλαγές εσωτερικά, ναι, να μετατραπεί η χώρα από το να ανέχεται τη μιζέρια, το να ανέχεται την πρόοδο. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, αυτό δεν έγινε δυστυχώς σε πολλές χώρες οι οποίες έπρεπε να γίνει. Επομένως, η Σοβιετική Ένωση δεν την κατέκτησε κανένας στρατός. Την κατέκτησε η τηλεόραση. Α, όχι, ένα λεπτό. Εννοείται δεν τη διέλυσε. Δεν τη διέλυσε, ναι. Όχι, δεν πήγε να την κατακτήσει, να τη διαλύσει κάποιος στρατός. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι η κατάρρευση του καθεστώτος εκείνου, της Σοβιετικής Ένωσης δηλαδή, προφανώς δεν έγινε απ' έξω, με κάποια εκστρατεία, αυτό λέτε, αλλά έγινε από μέσα. Ασφαλώς έγινε από μέσα. Ναι. Από τις εσωτερικές αντινομίες. Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Άρα βλέπανε ότι αυτά τα οποία τους λέγανε δεν ήταν πραγματικότητα. Ναι. Όταν ήρθε το ράδιο ήταν μία. Όταν ήρθε η τηλεόραση τελείωσε η παράσταση. Και όταν ήρθαν τα κομπιούτερ. Όταν ήρθαν τα κομπιούτερ τελείωσε η παράσταση άλλων. Τελείωσε το φαξ. Εννοείται. Εσύ ήσουν expert για να κάνεις fax, όταν τελείωσε ή αν μάθεις computer, Google, ή αν δεν το μάθεις, είσαι χαμένος. Επομένως, αυτή η επικοινωνία των πολιτών σήμερα, ναι, είναι πολύ διαφορετική από το χθες. Η επικοινωνία των πολιτών της Τουρκίας, παραδείγματος χάρη, των Κούρδων, που περιμένανε να στείλει γράμμα κάποιος και να τον ειδοποιήσει με walkie-talkie, σήμερα, εντάξει, να του πει πρέπει να είσαι σε εκείνο το σημείο, δεν μπορείς να το ελέγξεις. Άρα λοιπόν είναι μία από κάτω αντίδραση και μια κίνηση για απόκτηση δικαιωμάτων και δεν είναι αυτό που λένε υποκινούμενες ιστορίες κλπ. Για να κρατήσεις μάζες, ναι, πρέπει να έχεις τρόπο ελέγχου. Ναι. Αυτός ήταν ο κανόνας που κρατήθηκε η Σοβιετική Ένωση 70 χρόνια. Αυτός ήταν ο κανόνας που κρατήθηκε η Κίνα στο σημείο που ήτανε. Όταν όμως έγινε η επανάσταση του ίντερνετ, ναι, δεν υπάρχει έλεγχος. Δεν ξέρεις εσύ αυτή τη στιγμή ποιος ειδοποιεί ποιον, που είναι και τι γίνεται. Σωστό. Και ποιος τον στέλνει το μήνυμα. Η δε αστυνομία με τα παλιά, οι ελεγκτικές αρχές δηλαδή, με τα παλιά συστήματα δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ακριβώς. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει. Για να προλάβουν εννοώ. Για να προλάβουν, όχι. Επομένως, ναι. Επομένως βλέπεις σήμερα ηγέτες οι οποίοι είχαν απόλυτη πειθαρχία στα κράτη τους να μην έχουν καμία, να είναι στο σκαμνί της δικαιοσύνης εντός 8 μήνες. Αν έλεγες εσύ, αν ήμασταν εδώ τον περασμένο χρόνο, τέτοιο καιρό, και θα έλεγες ότι ο Μουμπάρεκ, ναι, και η οικογένειά του είναι στα δικαστήρια, ναι, και θα είναι προφυλακισμένοι. Την Ισία έχει φύγει. Της Ισίας και όποιον άλλον. Ναι. Βάλε το Μουμπάρεκ που η Αμερική του δίνει 5 δισεκατομμύρια το χρόνο. Ναι. Δεν είναι, είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα κοιτάξουμε στην απλότητα και να ρωτήσουμε το πώς έγινε εκείνο. Κάποια στιγμή τελειώνει μία περίοδος. Φαντάσου, εάν η Κίνα δεν ανοίξει και 1 δισεκατομμύριο καταλάβουν ότι 250 εκατομμύρια τρώνε ψωμί και ότι δεν υπάρχει πιθανότητα αυτοί να φάνε ψωμί όπως τρώνε οι άλλοι, να τρώνε ψωμί, όχι ρύζι, ψωμί, μάλιστα, φρατζόλα, όταν κατανοήσουν αυτό το πράγμα. Εάν ξεκινήσουν 200 εκατομμύρια να κάνουν πορεία στο Πεκίνο και να τα κάνουν γυαλιά καρφιά, τι θα γίνει, θα ρίξει ατομική βόμβα? Είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει οι κυβερνήσεις να προσέξουν σημαντικά, γιατί ο κόσμος σήμερα επικοινωνεί και σταματάει τα σύνορα. Δηλαδή, αν ξεκινήσει μία πορεία νηστικών, έχει γίνει όπως γίνεται στην Αφρική με τα ζώα που ξεκινάνε από την μία άκρη της Αφρικής να πάνε στην άλλη να πιούν νερό. Όταν δεν μπορεί να ζήσουν στη χώρα τους,
θα δεις αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα παγκοσμίως. Άρα είναι... λοιπόν το οικονομικό μέγεθος της Κίνας που έχει εντυπωσιάσει και κάθε μέρα εντυπωσιάζει και εμάς εδώ, αλλά και πάρα πολλούς στην ανθρωπότητα, σε σημείο που να έχουν ένα τεράστιο μέρος του χρέους των ΗΠΑ, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια. Αυτό λέτε εσείς, είναι βέβαια πολύ σημαντικό, αλλά δεν έχουμε δει ακόμα τις μεγάλες αλλαγές που θα γίνουν στην Κίνα, μέσα στην Κίνα. Μα δε, αυτό είναι. Εκατομμύρια των εκατομμυρίων δεν έχουν ηλεκτρισμό. Εάν πήγαιναν, ένα λεπτό, εάν ας πούμε αυτός ο πλούτος του 8% περίπου αύξηση του ΑΕΠ κάθε χρόνο, έτσι δεν είναι, πήγαινε προς τα κάτω, προς τις μεγάλες, τα εκατομμύρια των Κινέζων, για να αντικαταστήσουν τον μπολ με το ρύζι με άλλες πιο έτσι εξελιγμένες τροφές και να ζήσουν ένα άλλο βιωτικό επίπεδο. Αυτό θα αποσταθεροποιούσε το καθεστώς? Όχι, καθόλου. Και το κάνουν, και το κάνουν συστηματικά. Το κάνουν, και το κάνουν, βέβαια το κάνουν συστηματικά. Γι' αυτό, εάν ρωτήσεις ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν τις παγκόσμιες αλλαγές χωρίς να έχουν προκαταλήψεις, ναι. θα σου πούνε ότι η επιχείρηση του μέλλοντος είναι αυτή που κάνει φαγητά. Φαγώσιμα πράγματα, όχι φαγητά, ναι. φαγώσιμα πράγματα. Το σιτάρι κάποια στιγμή θα είναι όπως ο χρυσός. Ναι. Τα τρόφιμα γενικά. Τα τρόφιμα. Ναι. Το μέταλλο, παραδείγματος χάρη. Φαντάσου εάν οι Κινέζοι φύγουν από τα ξύλα, ναι. και πάρουν πυρούνια. Ναι. Πόσο υλικό χρειάζεσαι για 1,5 δισεκατομμύριο ανθρώπους να έχουν από 2 κουτάλια και 2 πυρούνια ο καθένας, αντί τα ξύλα. Που δεν φτάνουν κιόλας. Τα ξύλα, έχουν... τα ξύλα που έχουν, ναι. τα είχαν γιατί δεν είχαν μέταλλο αρκετό για όλο αυτόν τον κόσμο. Ναι. Δεν μπορούσε να βγάλει μέταλλο για να κάνει το καθένα. Και τι θα γίνει αυτή η έκρηξη, παραγωγής και ζητήσεως από την, Κίνα, δεν είναι? Δηλαδή κάποια στιγμή η ζήτηση ανθρώπων που πηγαίνουν προς ένα άλλο βιωτικό επίπεδο θα είναι... ηλικιώδης, δεν θα είναι έτσι? Η τεχνολογία, πώς θα ικανοποιηθεί? Η τεχνολογία και η γη, μπορεί να συμβάλλουν και μπορεί με τεχνικούς τρόπους, ναι. να κάνεις τη φύση μέσα σε ένα δωμάτιο σαν και αυτό που είμαστε εμείς. Μπορείς να παράγεις εδώ μέσα, να κάνεις το κλίμα να είναι ακριβώς όπως είναι στη Νότια Αμερική και να παράγεις εδώ. Μπορεί να κάνεις παραγωγή μέσα σε ένα δωμάτιο. Και σημαντική παραγωγή. Έχω δει εγώ μοντέλα τώρα που μπορεί να παράγουν μέσα στο νερό ή μέσα σε ένα περιβάλλον, να κάνεις το περιβάλλον να γίνεται εκεί που το θέλεις, στην έρημο, στο βουνό ή κάπου αλλού. Οι Ολλανδοί έχουν κάνει θαύματα με τους κήπους τους και τα λοιπά και παράγουν ένα σωρό τρόφιμα. Θα μπορέσει η κοινωνία όταν κατανοήσει ότι τελείωσε το πανηγύρι. Το πανηγύρι της επιρροής των λίγων στους πολλούς πρέπει να είναι το πώς θα μπορεί να ζήσουν όλοι κάπως ανθρώπινα. Αλλιώς θα υπάρξει πολιτικό πρόβλημα παντού. Τώρα, Πρόεδρε, επειδή μιλάμε τώρα γεωπολιτικά έτσι, εσείς βλέπετε ότι στο έγκυς μέλλον ή και στο απότερο, βλέπετε ότι υπάρχει μια γεωπολιτική κυριαρχία 4-5 δυνάμεων και ποιες μπορεί να είναι αυτές? Δεν και ποια ξέρω... θα είναι τα γκρουπ? Ας πούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι μια αυτοτελής οντότητα γεωπολιτική ή θα πρέπει, ή μπορεί να πάρει και τη Ρωσία μέσα, λέω εγώ, ή κάποιος άλλος? Κοιτάξτε, πώς το βλέπετε? Κοιτάξτε να δείτε, η κυριαρχία πια θα έχει να κάνει με το πώς μπορεί να συνεργαστούν, ναι. για το καλό της ανθρωπότητας όλες αυτές. Δεν υπάρχει κυριαρχία πια με τον τρόπο, με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, την Αμερικανική Αυτοκρατορία, την Μεγάλη Βρετανία και πάπων. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Σήμερα η κάθε χώρα, και νομίζω ότι ο Πούτιν το κατάλαβε πολύ νωρίς, είναι το πώς θα μπορέσει να κοιτάξει τη δουλειά του και το πώς οι σχέσεις του. Γι' αυτό η Χίλαρη, παραδείγματος χάρη, δεν είναι να επιβάλλει κάτι στη Σοβιετική Ένωση. Όταν είπε η Χίλαρη Κλίντον reset button, θα πατήσουμε το κουμπί, το reset button της Χίλαρης στο χωριό το λέγαμε, πού και από την αρχή,
Μας έλεγε ο δάσκαλος στην πλάκα. Έτσι δεν είναι? Ναι. Λοιπόν, που και από την αρχή λέει οι σχέσεις μας με τη Ρωσία. Και αυτό κάνανε. Και αν δεις τις σχέσεις σήμερα με τη Ρωσία εν συγκρίση με αυτές του George Bush, είναι μέρα με νύχτα. Γιατί έχουν κοινά συμφέροντα. Έχουν συμφέροντα τα οποία δεν έχουν να κάνουν με τη στρατιωτική βοήθεια. Πρέπει και οι ίδιοι να κόψουν τις στρατιωτικές τους επενδύσεις. Πρέπει να κάνουν εργασίες, καινούργια τεχνολογία, καινούργια συστήματα εργασίας για τους ανθρώπους τους, υποδομές, φτιάξουμε πάλι τη χώρα μέσα με το τι χρειάζεται για να μπορέσει να ευημερήσει. Είναι εύκολο να πας από αυτή τη φάση, όπως στην Αμερική παραδείγματι, υπάρχει τεράστια και σημαντική και βιομηχανία όπλων, έτσι. Mm. Θα πρέπει να φύγεις από αυτή και να πας σε μια άλλη. Αυτό το σοκ θα το αντέξει η αγορά, η παγκόσμια αγορά και η αγορά της Αμερικής. Να σας πω. Διότι δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Ένα τεράστιο συγκρότημα που παράγει όπλα το μετατρέψει να βγάζει κάτι άλλο, τρόφιμα ξέρω εγώ τι άλλο. Και με όλα τα αυτά γίνεται και πρέπει να γίνει και θα γίνει. Έτσι το γιατί, βλέπω. Γιατί εάν κατορθώσουν να σταματήσουν αυτή η Αμερική απεφάσισε κάποια στιγμή να έχει 200 βάσεις ανά τον κόσμο στρατιωτικές. Ναι. Η Κίνα απεφάσισε να έχει 200 βάσεις ανά τον κόσμο εμπορικές. Το λιμάνι του Πειραιά, το λιμάνι της Ιταλίας, το λιμάνι του Σαν Πάολο στην Νότια Αμερική, το λιμάνι εδώ, το λιμάνι εκεί. Τι τα κάνει αυτά? Όχι να πάει στρατιωτική βοήθεια, για να πάει για να πουλήσει τα προϊόντα της. Να κάνει εμπορική. Από εκεί να είναι η βάση στην Αμερική να εισέλθουν, από εκεί να είναι στη Ρωσία. Μα δεν κάνει τίποτα πρωτότυπο. Εάν διαβάσετε. Το κατάλαβα ότι δεν είναι πρωτότυπο, αλλά έχει την ικανότητα να το κάνει και το κάνει. Δεν παίρνει καμία χώρα. Δηλαδή, εάν νοικιάσει το λιμάνι της Χοντούρας για 50 χρόνια, δεν θα πάει το λιμάνι της Χοντούρας στην Κίνα. Και η Οντούρα. Σωστό είναι αυτό. Με κατάλαβες. Δεν πρόκειται να το πάρει κανείς από εκεί που είναι. Ακριβώς. Απλώς μία σύμβαση γίνεται, έτσι, και εξυπηρετούνται κάποιοι άνθρωποι και το μέρος παραμένει εκεί που ήταν. Δεν το παίρνει κανένας, γιατί υπάρχουν και εδώ στην Ελλάδα. Καλά, εδώ στην Ελλάδα κυκλοφορούν απίθανα πράγματα. Ακούστε, ότι αυτά είναι όλα. Δηλαδή, ο πρώην αντιπρόεδρος, η εταιρεία του, έφυγε από την Αμερική και πήγε στο Ντουμπάι. Πήγε στο Ντουμπάι για να πάρει το Ντουμπάι. Ναι. Θα πάει εκεί πέρα, αύριο μπορεί να την πουλήσει σε μια αγγλική, θα είναι η εταιρεία αυτή. Εντάξει, το Ντουμπάι θα παραμείνει Ντουμπάι. Όπως παρέμεινε και η Νέα Υόρκη όταν οι Ιάπωνες πήρανε το Empire State Building, το μεγαλύτερο κτίριο, το αγοράσανε τότε και όλοι φωνάζανε ότι μας πήραν οι Ιάπωνες στη Νέα Υόρκη και δεν πήρε κανείς. Εκεί είναι η Νέα Υόρκη, εκεί είναι το κτίριο. Όπως, τώρα δεν ξέρουμε ποια εταιρεία. Όπως παρέμειναν οι ελληνικές πόλεις που ήταν αποικίες των Ελλήνων της κλασικής εποχής στη Νότια Ιταλία. Ακριβώς. Ο Ακράγαντας, η Σίβαρης και όλα Ακριβώς. αυτά. Και παρέμειναν. Και Ακριβώς. είναι μέρος της Ιταλίας. Ακριβώς. Δεν το πήραν. Απλώς όμως πήγαν εκεί, κάνανε εμπορικούς σταθμούς, έβγαλαν χρήματα, κατόκισαν εκεί, έφτιαξαν πολιτισμό και όταν ήρθε. Και ένα σωρό πόλεις στη Ρωσία. Και παντού. Και παντού. Το ίδιο πράγμα. Και, παντού. Και στη Μαύρη Θάλασσα και παντού. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι βρισκόμαστε πάλι σε μια επέκταση και ένα υπεριαλισμό ο οποίος δεν είναι πλέον με τα όπλα, αυτό λέτε, στην αρχή, αλλά είναι με το εμπόριο, είναι με την οικονομία, αυτό λέτε. Κοιτάξτε, όταν ήμασταν μικρά παιδιά, αν θυμάσαι, θέλαμε να παίξουμε με την ομάδα, εγώ ήθελα να παίξω μαζί σου. Ο μεγάλος μου έλεγε, όχι, θα παίξεις με εκείνον. Όχι, εγώ θέλω να παίξω με αυτόν. Όχι, παπ, μία, πάνε εκεί πέρα και παίξε. Έτσι είναι όταν είμαστε μικρά παιδιά, έτσι είναι και σήμερα. Δεν μπορεί όταν έρχεται και μπορεί να νοικιάσει ένα λιμάνι μια χώρα ή μια εταιρεία μιας χώρας, παραδείγματος χάρη, και εσύ χρειάζεσαι να το νοικιάσεις, γιατί δεν μπορείς εσύ να το εκμεταλλευτείς. Ναι. Ή δεν σου αποδίδει αυτά που πρέπει. Α, ακριβώς. Ναι. Εάν πας, δηλαδή η Αμερική έπρεπε να πει αυτό που είπε η Τουρκία, ότι αγόρασες το κτίριο στη Νέα Υόρκη, δεν μπορείς να το αφήσεις διαθήκη επειδή είσαι Ιάπωνας.
Αυτά είναι πράγματα αυτονόητα. Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Ήταν μια ωραία συζήτηση κατά την άποψή μου και για την Αγία Σοφία ήταν πάρα πολύ σημαντική, γιατί έδωσε όλο το background της υπόθεσης και δεν, αν θέλετε την άποψή μου, δεν δημιούργησε κάποια δεδομένα ότι έχουμε κανένα φανατισμό ή κάποια ιδιοληψία ή οτιδήποτε άλλο, ή θρησκευτικό φανατισμό. Πρόκειται για μια αυτονόητη, ας πούμε, χρήση ενός χώρου, ο οποίος έγινε και υπάρχει για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Και είναι πραγματικά πολύ περίεργο που δεν έχει ακόμα τακτοποιηθεί. Εμείς έχουμε μόνο ένα φανατισμό, την ισότητα. Θέλουμε να έχουμε το ίδιο δικαίωμα σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί που έχουν όλοι οι άλλοι. Ο μόνος φανατισμός δεν είναι φανατισμός θρησκοληψίας, δεν είναι φανατισμός κακίας για κανενός. Εμείς θέλουμε να μην υπάρχει κράτος το οποίο μπορεί να προσδιορίζει τη χρήση ιερών χώρων, είτε ο Ομπάμα είναι ο ηγέτης, είτε Ερντογκάν, είτε Πούτιν. Και κανένας δεν μπορεί να διορίζει και να προσδιορίζει ιερείς και ιεράρχες. Η Εκκλησία στους εκκλησιαστικούς. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.